Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή. Κάνουμε και σχόλια όχι μόνο ελλαδικού αλλά και ευρωπαϊκού επίπεδου. Δηλαδή, ποδοσφαίρου θέλω να πω. Στην Μπαρτσελόνα κέρδισε 5-0 τη Σοσιεδάδ. Και πώς κέρδισε, με δυσκολία? Ναι, πολύ δυσκολία. Ζωρίστηκε πάρα πολύ, τι να σου πω. Τόση δυσκολία που κουράστηκε να τη βλέπεις. Πάρα πολύ δυσκολία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο τρίτο και τελευταίο ημιώρο της εκπομπής. Ποιο παιχνίδι είχαμε αφήσει? Είχαμε μείνει στο παιχνίδι της Ξάνθης με την Καβάλα. Μπράβο, ναι. Πολύ μεταγραφικό υπάρχει για την Καβάλα, για τον Αμπντούν πολλά ακούγονται. Ναι. Και για τον Πανιόνιο. Και για τον Πανιόνιο. Για το Ριέρα κυρίως για τον Πανιόνιο. Που... Και για τον Κουμουρτζή. Κουμουρτζή, Μανιάτη, κλασικά. Κουμουρτζή και Μανιάτης, ναι. Οι κλασικές αξίες, θα μου πεις, εντάξει, λίγο πολύ, αυτές είναι οι τρεις παίχτες του Πανιονίου που ενδιαφέρουν τις ομάδες. Μπαίνουμε και σε μεταγραφική περίοδο που τώρα θα αρχίσει το ανακάτεμα. Θα χορτάσει το μάτι μας πρωτοσέλιδο. Ναι, ναι. Όνομα. Τουλάχιστον 100-105 μεταγραφές έχουμε να διαβάσουμε κάθε μέρα και να ακούσουμε. Ποια ομάδα ενδιαφέρεται για ποιον. Ήδη οι ομάδες που ενδιαφέρονται για ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει. Τους παρουσιάζουν τα πρωτοσέλιδα, βιντεάκια και όλα τα σχετικά. Τους μισούς από αυτούς να έρθουν στην Ελλάδα, οι μισοί από αυτοί που θα παρουσιάζουν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Σαν, σου είπα, θες να σε στείλω πουθενά μεταγραφή. Σαν αριθμό. Μπα, όχι, δεν. Και θα αναμένουμε να δούμε και τι μεταγραφές θα γίνουν. Οι ομάδες, ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν. Στην ουσία δεν περιμένεις να δεις έτσι τρομερές αλλαγές. Απλά είναι σχετικές κινήσεις, ενέσεις για να όπου όποια ομάδα έχει πρόβλημα να μπορέσει να ανακάμψει. Αλλά δεν ξέρω βέβαια αν αξίζει τον κόπο πάλι να δώσει να δαπανίσει χρήματα για να φέρει παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να σου κάνουν τόσο τρομερή διαφορά. Κοίταξε, διαβάζοντας και ένα μήνυμα ενός φίλου πριν από λίγο, η μοναδική ομάδα, έβλεπα μέσα στη βδομάδα τις δηλώσεις του Βενγκέρ, η ομαδική ομάδα αυτή τη στιγμή που είναι στα συν σε κέρδος και σε οικονομικά μεγέθη είναι η Arsenal. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για κάποιους κολοσσούς, ξέρω εγώ, η Μίλαν, η Ίντερ, η Ρεάλ Μαδρίτη, η Μπαρτσελόνα, μιλάμε έχουν τεράστια χρέη. Τα χρέη τους δεν μπορείς να τα υπολογίσεις πλέον. Φαντάσου πόσο εδώ στην Ελλάδα οι ομάδες είναι μέσα. Και άντε να πεις ότι κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδυτές, δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν επενδυτή. Ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός είναι. Ακόμα και αυτοί όμως δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη να ρίξουν έτσι τα λεφτά με άνεση που τα έχουν και έχουν και την άνεση, δηλαδή έχουν και τα έσοδα από ένα καινούριο γήπεδο, από διαρκείας, από χορηγούς, από τηλεοπτικά, υπάρχουν έσοδα. Και όμως βλέπεις ότι είναι φιδουλής κινήσεις τους. Βλέπεις ο Ολυμπιακός, αν πάρουμε λέει ένα παίχτη, ο Παναθηναϊκός... Να δούμε την αγορά και ανάλογα να κινηθούμε. Είναι και δύσκολες οι χρονιές. Είναι δύσκολα τα χρόνια. Τώρα με τέτοια οικονομική κρίση, γιατί να πας να δαπανίσεις τόσα χρήματα για να φέρεις κάποιο παίχτη για μισή σεζόν, έτσι. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, διαβάζοντας και βλέποντας ότι από όλη την Ευρώπη, μία Arsenal, ας πούμε, επιβιώνει αυτή τη στιγμή οικονομικά, είναι στα συν. Γιατί είναι διαφορετικό το σκεπτικό της στην Αγγλία. Έχει σαν σκεπτικό να βγάλει παίχτες από τις ακαδημίες της, να τους προωθήσει, ενδεχομένως να τους πουλήσει κιόλας. Αγοράζει κάποιους ποδοσφαιριστές, κάνει απόσβεση των χρημάτων που τους έχει κάποια χρόνια και μετά ξέρω εγώ θα τους κάνει μια μεταπόληση. Φαντάσου λέω εδώ στην Ελλάδα που είναι ένα τίποτα η Ελλάδα μπροστά στα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πόσο πίσω είναι οι ομάδες. Πρόσφατα έγινε και συνέντευξη της Γενικής Συνέλευσης στην ΠΑΕ, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το άνοιγμα είναι 4,2 λόγω μη ρευστότητας. Δηλαδή οι αντιμετωπίζονται και όχι μόνο. Που ξαναλέω δεν υπάρχουν επενδυτές. Ακόμα και σε αυτούς που υπάρχουν επενδυτές στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν πρόβλημα ρευστότητας. Ούτε οι πληρωμές σε αυτές τις ομάδες είναι 15 και 30, ούτε τα έσοδα είναι τόσα πολλά και τόσα μεγάλα. Πόσο ήταν, πριν πόσο καιρό ήταν στον Παναθηναϊκό? Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Βόλι, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Που σχεδόν αν όχι έχει γίνει, θα γίνει ερασιτεχνικό. Μπράβο. Θα πέσει από. Η Ομοσπονδία θα σταματήσει να υπάρχει, αν δεν σταμάτησε ήδη. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
Δεν ξέρω, ήδη από τη μεριά της πολιτείας έχει δύσκολα αρχίζει να δαπανά χρήματα έτσι για τον αθλητισμό. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται τώρα και εκεί με τα κολυμπητήρια. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα βέβαια. Αλλά νομίζω είναι δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση, όπως λες και εσύ, δεν υπάρχει ρευστό. Οπότε γιατί οι ομάδες να δαπανίσουν, δηλαδή. Νομίζω είναι λίγο δύσκολα. Όταν κάνουν συντηρητικές κινήσεις και τις πιο βασικές κοιτάζουν. Να κλείσουν όσο τρύπες λιγότερες μπορούν, περισσότερες τρύπες με λιγότερα χρήματα. Αυτό και μόνο. Πάντως αυτό με το κολυμπητήριο, έτσι κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι απόλυτη ξεφτύλα, έτσι. Εντάξει. Αφού θα τα κλείσουμε, εγώ λέω κιόλας να τα μπαζώσουν. Νομίζω θα άμα ξεκινήσουμε και καθίσουμε και αναφερθούμε σε έτσι. Θα κάνουν διαμερίσματα, θα τα νοικιάσουμε. Δηλαδή, έλεος, εντάξει. Άμα ξεκινήσουμε να. Είπαμε κάποια πράγματα, πρέπει να. Έτσι τραγελαφικά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Μόνο τραγελαφικά στην Ελλάδα. Εν μέσω κρίσης, νομίζω θέλουμε όχι 10 εκπομπές και θα συνεχίζει να υπάρχει έτσι θέμα και υλικό. Δεν σταματάνε. Εν μέσω κρίσης, εισαγωγικά, γιατί. Ναι. Εν μέσω. Υπάρχει ακόμα έτσι, ένα ερώτημα, αν όντως υπάρχει κρίση. Είναι. Τρόικας, εν μέσω τρόικας. Έτσι, κρίση, σχεδιασμένη κρίση, πώς να σου το πω. Όχι πραγματική, εικονική. Πάντως, να κάνω μια μικρή αναφορά στα βραβεία του ΨΑΠ που δόθηκαν σήμερα. Ναι. Επί τη ευκαιρία και θέλω να σταθώ λίγο στο ότι οι τρεις βασικές κατηγορίες, καλύτερος αθλητής άντρας, γυναίκα και καλύτερη ομάδα, δεν περιέχουν καθόλου στοιχεία ποδοσφαίρου. Αλλά. Καλύτερος αθλητής είναι ο Κοσμίδης από το χώρο της γυμναστικής, αθλήτρια η Αλεξάνδρα Τσικιά από την Κοπελασία και καλύτερη ομάδα η Βουλιαγμένη στο Πόλο. Ποδόσφαιρο 0. Αντικειμενικά θα έλεγα εγώ. Ναι. Έτσι. Εντάξει, δεν φυσικά. Και, ο χώρος του αθλητισμού δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι. Και υπάρχουν και άλλα, σε άλλα αθλήματα αθλητές που διαπρέπουν και κάνουν σοβαρή δουλειά όλη τη χρονιά. Τώρα η μοναδική έτσι που μπορούμε να πούμε συμμετείχαν. Το ποδοσφαίρο απλά μονοπολεί. Από την άποψη του ποδοσφαίρου είναι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος που πήρε βραβείο ήθους και προσφοράς για 17 χρόνια στο. Όχι, αλήθεια λέω. Μην το. Γιατί σου προκαλεί. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος για 17χρονη προσφορά του στο ποδόσφαιρο και ο Γιώργος Καραγκούνης για τις 100 συμμετοχές στην Εθνική. Στις ειδικές κατηγορίες βραβεύτηκαν με το ίδιο βραβείο ακριβώς. Αθλητικής προσφοράς και ήθελα. Ωχ, Θεέ μου. Γιατί διαφωνείς με την κατάσταση του Στέλιου. Όχι, αλλιώς. Γιαννακόπουλο. Αυτά όσον αφορά τα βραβεία. Σε συνέντευξη τώρα έτσι πάμε από το ένα στο άλλο, έτσι μια γενικολογούμε. Κάνει και μαθήματα ηθικής όσον αφορά ξέρω, το πέναλ, τα πεσήματα, τους θεατρινισμούς των ποδοσφαιριστών. Δεν το έχω τύχει σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα είναι και καλεσμένος σε εκπομπές. Κουστιμαρισμένος, ξέρω εγώ έτσι, όπως πρέπει, σαν πρόεδρος φυσικά. Τον έχω ακούσει πολλές φορές για μαθήματα ηθικής όσον αφορά τους επιθετικούς, αν πρέπει να πέφτουν, να μην πέφτουν, fair play και όλα τα σχετικά. Ξεχνώντας φυσικά τι έκανε πριν πάει στην Αγγλία. Βέβαια, θα τα μάθει στην Αγγλία όταν πήγε έτσι. Γιατί θα πας σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, εκεί αυτά κόβονται. Και αν συνεχίζεις να τα κάνεις, κάποια στιγμή σε διώχνουν, σε αποβάλλουν το πρωτάθλημα. Εντάξει. Σου λέει δεν μας κουράζει. Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Να βουτάς. Ακριβώς. Πάντως, εν όψη του αυριανού φιλανθρωπικού έτσι αγώνα, πάλι υπήρχε background serial. Έτσι, για το συγκεκριμένο μάτς. Κάτι Αλεξανδρία άκουσα. Ναι, θα συμμετέχουν έτσι παλέμαχοι του Ολυμπιακού, Αμανατίδης, Αλεξανδρής, Γεωργάτος. Κοβάσεβιτς θα έχει πολλές συμμετοχές. Ενδεχομένως να παίξει και ο Γιαννακόπουλος που συζητάμε τώρα. Και υπήρχε αρκετό background σχετικά με τη συμμετοχή των παιχτών του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Σισέ και του Γκοβού. Ο οποίος Ντάν ο ίδιος ζήτησε από το Μαρινάκι να παίξουν. Η πλευρά του Μαρινάκι. Όχι με τον Ολυμπιακό, με τους φίλους του. Ναι, με τους φίλους του Ντάν. Να παίξουν στο Καρεσκάκι, η πλευρά του Ολυμπιακού αρνήθηκε γιατί. Είχε ως μοναδικό επιχείρημα ότι δεν είναι λέει όριμο ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο για να δεχθεί κάτι τέτοιο. Αυτά είπαν ακριβώς τα λόγια του Κομρινάκη, του Προέδρου του Ολυμπιακού. Ναι, δεν είναι όριμο ακόμα λέει, η κουλτούρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Τελικά δέχτηκε η πλευρά του Ολυμπιακού, μετά γύρισε η πλευρά του Παναθηναϊκού και λέει, δεν πάνε. Σε ένα φιλανθρωπικό, δηλαδή πόσο κανίβαλοι είμαστε έτσι. Σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, σε ένα φιλανθρωπικό μάτς. Δεν είναι όριμος ο Έλληνας οπαδός, ας πούμε, να δεχτεί τι, ότι θα πάει ο Σισέ να παίξει. Δηλαδή,
Αν έρθει η Εθνική Γαλλία και πίσω σε μέσα, τι θα γίνει. Και δηλαδή, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, πίστηκε λέει η πλευρά του Ολυμπιακού από τον Ζιντάν, γιατί ο Ζιντάν επέμεινε και τελικά ήταν καταφατική απάντηση. Ναι, αλλά γύρισε η πλευρά του Παναθηναϊκού όμως και αρνήθηκε. Και αρνήθηκε τη συμμετοχή των παιχτών. Κατάλαβες. Αλλά ούτως ή άλλως καθαρά αγωνιστικά και μόνο και καθαρά παικτικά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην πλευρά του ήθελε να διασφαλίσει τους παίχτες, γιατί σου λέει να παίξει, τραυματιστούν, ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, νομίζω στην αρχή θέλανε αυτοί, μετά θέλαμε εμείς, μετά δεν θέλαμε, αλλά μετά συμφωνήσαμε και δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Είναι ναι, ακριβώς η ίδια περίπτωση. Μετά στην αρχή δεν θέλαμε, ναι, θέλαμε μετά, μετά πιστήκαμε θέλαμε και θέλαμε, αλλά μετά δεν γύρισαν και δεν ήθελαν οι άλλοι και τελικά αρνήθηκαν. Και στο τέλος κάπως έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό, τίποτα άλλο. Μπράβο. Πάντως, πώς μετά να θέλεις πρόοδο και να πας, αν βλέπεις ότι το έχω ξαναπεί. Αυτοί που βρίσκονται στις κεφαλές των ομάδων. Πότε το είπες? Και βρίσκονται επικεφαλής. Πότε το είπες? Εντάξει, το έχω πει πιο παλιά. Δεν. Εντάξει, κοροϊδεύεις τώρα. Το πας. Όχι, ρε, γιατί. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέω, δεν. Θέλω ένα σχόλιο σου λίγο για την αγωνιστική αυτή και για τη διαιτησία. Να είχαμε πληροφορίες σχετικά με τη διαιτησία στο φιλαρθροπικό, δεν ξέρω. Ποιος θα είναι? Μήπως θα είναι και παλέμαχος διαιτητής? Έχεις κάνει υπόψη σου? Κάτσε να φέρεις. Ο Κασαφέρης τώρα δεν μπορεί να είναι παράγοντας. Μπριάκος. Εντάξει, τώρα νομίζω είσαι λίγο. Παλέμαχος λέμε τώρα, έτσι. Ζωγράφος. Λοιπόν, άστο, γιατί θα παρεκτραπείς κι άλλο. Σε διακόπτω. Βαλιάνος. Όλος παλέμαχος σου είπα, τι να σου πω τώρα. Δεν πιστεύω να είναι κάποιος ανενεργία. Όχι, όχι, δεν ξέρω κι εγώ, δεν διάβασα. Να είναι κανένα πάθος κι αυτά, δεν πιστεύω. Όχι, 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 δεν άκουσα κι εγώ, δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Να επανέλθουμε λίγο έτσι στα τωρινά και να σοβαρευτούμε λίγο. Να πάμε να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική. Πριν πάμε να δούμε την αγωνιστική, δες λίγο ένα μήνυμα που έχει έρθει, μάλλον είναι για σένα. Την αγαπημένη σου τέτοιο. Πάτε λίγο να refresh λίγο. Ναι, θα το δω. Πάμε να δούμε λίγο την κάρτα την επόμενη αγωνιστική μέχρι να κάνει λίγο εδώ ανανέωση. Από αυτά που μπορούμε να διαβάσουμε. Το μηχάνημά μας. Την επόμενη αγωνιστική να δούμε ή τι είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική, τις προβλέψεις που πέσαμε. Δεν ξέρω εσύ, ότι είναι πια το να δούμε καλύτερα την προηγούμενη αγωνιστική. Να δούμε την προηγούμενη και να δούμε πόσο έξω πέσαμε. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά αυτή τη φορά. Αυτό που είπαμε, ναι. Εγώ δεν κάνω δηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον μισά έχω πιάσει. Είμαι μέσα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλου Άρης. Άσο. Άσο, θα πω κι εγώ. Έτσι το βλέπω. Στο λέω εγώ, ο Ζήκος το λέω. Θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή. Θα σε πητάξουν οι πιτσιρικάδες του ματιά που θα σε πάει καπνός. Πάω και Ερακλής. Άσο, άσο. Δεν θα δυσκολευτεί ο Πάου, δεν νομίζω. Άσο και ένα μηδέν. Δίνω και σκόρερ εδώ, πρόσεξε. Α, καλά, εσύ ξανοίγησε πάρα πολύ. Και ένα μηδέν κιόλας. Έτσι λέω. Σκόρερ. Εντάξει, τώρα με το. Σκόρερ ποιος λες? Ο Φωτάκης. Εγώ έχω σκόρερ. Θα σου πω εγώ σκόρερ. Ποιον? Κοντρέρας, φίλε. Α, ο Κοντρέρας, ναι, καθόλου πιθανό. Ναι, τι. Ναι. Πλασέ υποδειγματικότατο για εξτρέμ, θα έλεγα εγώ. Να που το ρίξανε και δυο στις σακμινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Ξάνθε Καβάλα. Ξάνθε Καβάλα Χ. Διπλό. Δεν ξαναχάνει Καβάλα. Έχεις, μήπως έχεις πάρει κανένα χαρτάκι, τίποτα? Όχι. Σε βλέπω πολύ. Δεν ξαναχάνει Καβάλα, φίλε. Το λέω. Την Κυριακή θα με δεις και δεν θα με γνωρίσεις. Πώς θα σε γνωρίσω αφού από τις ντομάτες που θα στηρίξουν θα είσαι σάλτσα? Και στο λέω, μην περιμένεις να μαλώσω εγώ με τις πιτσιρικάδες, ποτέ. Εγώ θα είμαι μαζί τους το... Εργοτέλης Κέρκυρα. Νομίζω Χ2, το Χ2 θα έλεγα, αλλά αν διαλέξω τώρα ανάμεσα από το Χ και το 2, το Χ θα πω. Κι εγώ Χ λέω.